Πάμε γρήγορα, γρήγορα και να είμαστε και τυπικοί με τον καλεσμένο μας, έναν πολύ καλό φίλο, έναν έξοχο επαγγελματία με παραστάσεις που θα ζήλευαν πάρα πολύ και έναν ποδοσφαιριστή που χθες συμμετείχε στο μεγαλύτερο κατόρθωμα της ιστορίας μιας επαρχιακής ομάδας που στα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι βέβαια στον Χρήστο τον Καρυπίδη. Χρήστο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Χρήστο. Ήρεμο σε ακούω, τι έγινε? Η ένταση χθεσινή έφυγε? Εντάξει, νομίζω ότι το χαρήκαμε πάρα πολύ εχθές. Αλλά από εκεί και πέρα για μας υπάρχει μια δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα και δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από το βασικό στόχο που είναι η γρήγορη σωτηρία της ομάδας. Και νομίζω ότι το κύπελλο μπορεί να περιμένει. Κακά τα ψέματα, όταν είδα την ενδεκάδα και είδα πολλά παιδιά τα οποία έχω συνηθίσει να βλέπω βασικά στην ομάδα, πίστεψα και εγώ ότι δεν είναι προτεραιότητα της Λαμίας το κύπελο με το μυαλό, γνωρίζοντας βέβαια και ότι πάτε μετά στη Λιβαδιά να παίξετε. Τελικά όμως στο ποδόσφαιρο βασικά σχήματα, αναπληρωματικά σχήματα είναι για εμάς δημοσιογράφους μάλλον. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα για εμάς πρωταρχικός στόχος ήταν το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, μια ομάδα στην Λαμία, όπως είπατε και εσείς, που έχει 2 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, νομίζω θα ήταν λίγο δύσκολο να κρατάς, να κυνηγάς μάλλον 2 στόχους. Γι' αυτό έχουν μπει προτεραιότητες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα έχει το κατάλληλο βάθος, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές και έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι όσα παιδιά έχουν παίξει είτε στο θεσμό του κυπέλλου ή όταν χρειάστηκε ακόμα και στο πρωτάθλημα, έχουν δώσει τον καλύτερο του αυτό και έχουν δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα. Κακά τα ψέματα, η Λαμία φέτος έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, που ως όνομα είναι μια τεράστια υπόθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και τώρα απέκλεισε και τον Ολυμπιακό. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κοινωνία εκεί? Εντάξει, νομίζω είναι κάτι το πρωτοφανές για μια πόλη όπως είναι η Λαμία και για μια ομάδα ουσιαστικά που έχει 2 χρόνια ιστορία στη Σούπερ Λίγκα, όπως είπα και πριν. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη ικανοποίηση για αυτόν τον κόσμο, αλλά και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο που κρατάει μια ομάδα, θα έλεγα, μόνος του, έτσι, όπως είναι η Λαμία. Έχει επενδύσει, κακά τα ψέματα, έχει πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει δώσει αρκετά χρήματα και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλη χαρά και μεγάλος ενθουσιασμός. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ομάδα διαθέτει παίκτες έμπειρους, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια επιτυχία όπως ήταν η χθεσινή, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή μέσα στη Λιβαδιά. Do or die που λένε και οι φίλοι μας οι Σκοτσέζοι που πέρασες και από εκεί. Εντάξει, εσείς σίγουρα, έχετε πάρει βαθμούς. Έχουμε πάρει βαθμούς, απλά νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί το 3-1 καταλαβαίνετε ότι το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Βεβαίως. Όταν πέφτουν ουσιαστικά 3 ομάδες κατευθείαν και ο ένας με μπαράς. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μαζέψουμε τους βαθμούς που χρειάζεται για να είμαστε στο τέλος και πιο άνετοι και να μην παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια με το μαχαίρι στο λαιμό, που λέμε. Κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η σεζόν η Λαμία ήταν νούμερο 1 υποψήφια για υποβιβασμό βάσει εικόνας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Μάκης Χάβος στην Λαμία και βλέπουμε σιγά σιγά ένα άλλο πρόσωπο. Πλέον πιστεύετε και εσείς στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, είναι σαφές αυτό? Σίγουρα πιστεύουμε στην ομάδα. Η ομάδα θα έλεγα ότι εξ αρχής είχε καλούς ποδοσφαιριστές, ήταν καλό το υλικό. Απλά το ξεκίνημα δεν ήταν καλό. Uh-huh. Η έλευση του πρώτου κύριου Χάβου σίγουρα διόρθωσε πάρα πολύ την κατάσταση. Η ομάδα άρχισε να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και το πιο σημαντικό, άρχισε να παίρνει αποτελέσματα. Uh-huh. Και νομίζω ότι και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, γιατί ουσιαστικά ήμασταν μια καινούργια ομάδα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα έχει δέσει, έχει αποκτήσει μια ταυτότητα και έχει στο παιχνίδι της αρχή και τέλος. Ας επιστρέψουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Τι πιστεύεις ότι κάνατε καλά έτσι ώστε να πάρετε μια τόσο μεγάλη νίκη, και αν όσο περνούσε η ώρα στο παιχνίδι μέσα το πιστεύατε ακόμα παραπάνω? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το παιχνίδι το διαβάσαμε καλά από την αρχή. Θέλαμε να κινήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί κακά τα ψέματα το πρώτο μάτς έληξε 3-3, είχε ένα καλό σκορ. Mm-hmm.
να υπερασπιστεί και είχε μία άνεση από το πρώτο παιχνίδι. Και θέλω το πιο σημαντικό ήταν να μην δεχτούμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και ξεκινώντας το δεύτερο, ξέραμε ότι θα βρούμε χώρους και σε μια, στην πρώτη ευκαιρία που θα μας δινόταν, να ήμασταν λίγο τυχεροί, να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να βάλουμε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα έλεγα από ένα σημείο του παιχνιδιού και μετά, από το 65-70 και μετά, θα έλεγα ότι υποφέραμε. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, σταθήκαμε τυχεροί. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα σαν τη Λαμία θέλει να περάσει στην επόμενη φάση, σίγουρα θα πρέπει να περάσει και από αυτό το στάδιο. Να μπορέσει να αντέξει αυτή την πίεση. Θυμόμαστε ότι ο Σαράνοφ σε ένα παιχνίδι που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι Μακάπι Χάιφα, είχε πιάσει δύο πέναλτι. Στην Τούμπα δεν παίζαμε. Ναι, το 0-2. Είχε πιάσει δύο πέναλτι. Το έχει γενικά το πέναλτι. Το έχει γενικά, ναι. Είναι, θα έλεγα, πέναλτάκια. Του είπες τίποτα πριν την εκτέλεση ή του είπατε, του δώσατε κάποια κατεύθυνση ή ο ίδιος είχε διαβάσει, όπως είπε, τα χτυπήματα? Νομίζω ότι ο ίδιος πάντοτε πριν τα παιχνίδια μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων μελετάνε τις εκτελέσεις πέναλτι, γενικότερα τους αντιπάλους, τα στημένα τους. Και ήταν καλά διαβασμένος, αλλά γενικότερα νομίζω ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έκανε πολύ καλές αποκρούσεις και θα έλεγα ότι αυτό μας έδινε και περισσότερη αυτοπεποίθηση, κρατώντας το παιχνίδι στο 0, πιστεύαμε όλο και περισσότερο ότι μπορούμε να το πάρουμε. Το πρωτάθλημα σιγά σιγά πάει προς το τέλος του. Υπάρχει μία μάχη της ομάδας που γεννήθηκες, του ΠΑΟΚ, να διατηρήσει την πρωτιά. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός ο οποίος παλεύει να μειώσει την απόσταση και πήρε λίγο ψυχολογία μετά την εντός έδρας απώλεια του ΠΑΟΚ από τον Άρη. Υπάρχει η μάχη του υποβιβασμού που, όπως και να το κάνουμε, είναι ιδιαίτερη λόγω της κατάστασης που περιέγραψες πριν με τις τέσσερις ομάδες, το 3-1 που είναι το μπαράζ. Κάνε μου ένα γενικότερο σχόλιο για το τι πιστεύεις σε κορυφή και βάθος του βαθμολογικού πίνακα θα συμβεί. Εντάξει, σε κορυφή νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι δικαιώθηκαν όλοι αυτοί που λέγανε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει το προβάδισμα για το πρωτάθλημα όσον αφορά, κατά προσωπικά για μένα, δύο λόγοι πολύ σοβαροί, ότι κράτησε τον κορμό του από πέρυσι και έχει τον ίδιο προπονητή. Ήταν δύο στοιχεία τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά και του δίνανε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αυτό δεν έμεινε στα λόγια, έγινε και στην πράξη. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, και νομίζω ότι πλέον είναι καθαρά στο χέρι του να τελειώσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Όσον αφορά τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, στην ουρά βλέπετε ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Πλέον τα παιχνίδια που απομένουν, μια ματιά που έχω ρίξει λίγο στο πρόγραμμα, είναι όλα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είναι χαμηλά και θα έχει ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, μέχρι το τέλος. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για Ευρώπη, που νομίζω ότι πάνω κάτω λίγο αρχίζει να ξεκαθαρίζει και εκεί το τοπίο. Είσαι υπέρ της μείωσης των ομάδων και play-off, play-out και τα λοιπά που σκέφτονται, πιέζει τέλος πάντων η πολιτεία να γίνει στο ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα, αν πρέπει να γίνουν οι ομάδες 14 ή να παραμείνουν 16, αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί και αυτό που πάει να γίνει θα είναι κάτι καινούριο. Αν είναι να γίνει για καλό, ας γίνει, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Απλά εγώ διαφωνώ λίγο όσον αφορά αυτό με τα play-off. Θεωρώ ότι ο πρωταθλητής θα πρέπει να βγαίνει κατευθείαν, γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα πολλών παιχνιδιών. Θα ήταν λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και λίγο άδικο στα τελευταία ματς, στα play-off, να χάσεις κάτι το οποίο μπορεί να έχεις κερδίσει σχεδόν όλη τη χρονιά, σε ένα μήνα μέσα. Εσύ πώς θα σκέφτεσαι τα πράγματα? Συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι ή έχεις και άλλο χρόνο? Εγώ τελειώνω το καλοκαίρι. Πλέον, εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που κοιτάμε χρονιά με χρονιά. Να τελειώσει αυτός ο χρόνος με το καλό, να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, και από εκεί και πέρα θα δούμε το καλοκαίρι το τι θα κάνει. Για μετά, όταν αποφασίζεις να σταματήσεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, είναι το πάθος μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από αυτό. Εύχομαι με το καλό, όταν
τελειώσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα, να είμαι πάλι στα γήπεδα, αλλά από κάποιο άλλο πόστο. Έλα στα αθλητικά ραδιόφωνα, μα θέλεις. Το έχεις πάρα πολύ. Θα σε βάλουμε στα μίντια. Τα μίντια είναι για σας. Εγώ θέλω να είμαι στο γήπεδο. Πάμε στο γήπεδο που και από Χρήστο, εντάξει. Εντάξει, σίγουρα, αλλά είστε από ψηλά εσείς, κοιτάτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί χαμηλά, να μυρίζουμε το χώρο. Και όταν μπαίνουμε μέσα, έχουμε τρία ποιοτικά λεπτά. Στέλνει, τι θες να ρωτήσεις. Χρήστο, έχετε κάνει κάποια κουβέντα από χθες εν ώψη της κλήρωσης ή είναι κάτι που δεν σας απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή? Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη χρονική στιγμή δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Δεν σκεφτόμαστε κάτι. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς θέλουμε να το ευχαριστηθούμε. Τώρα, σαν μια πρώτη σκέψη, σίγουρα για εμάς θα ήταν καλό να είχαμε μια κλήρωση τύπου Τρίπολης, μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα μας, για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουμε, μήπως και μπορέσουμε να πάμε στον τελικό. Αυτό και σαν μια πρώτη σκέψη. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε κλήρωση και αν έχουμε, εμείς θα πάμε να το ευχαριστηθούμε όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και από εκεί και πέρα, ό,τι βγει. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Για την παρουσία σου στην εκπομπή. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Και αν φτάσετε και στην κατάξυση του κυπέλου, μακάρι, τι να πω. Μαγκιά σα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, καλή δύναμη. Και άμα ξέχασα κάτι να ρωτήσω, sorry. Για το Μελίσσα. Επειδή ανήκει στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε. Βλέπουμε μια τεράστια ωριμότητα το δεύτερο χρονικό διάστημα στα παιχνίδια του. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Νίκος νομίζω ότι διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο για τον ίδιο. Έχει πάρει τις ευκαιρίες του, έχει αποδείξει ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά και να δώσω τα συγχαρητήριά μας και στην ομάδα και στο Μάκη το Χάβο και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Μπράβο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Καρυπίδης, παιδί που προέρχεται από την οικογένειά μας.